Βρισκόμαστε στη Μαρίνα Μυτιλίνης και έχουμε κοντά μας την Αθηνά Πιπίνη, τη Μαρία Βρανά Παπαλά και τον Αντώνη Σπούλο για μια νέα δουλειά που ξεκίνησε εδώ και λίγους μήνες. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η νέα συνεργασία? Ο συνδετικός κρίκος για μας τους τρεις ήταν ο Αντώνης, ο Σπούλος. Ο Αντώνης μαζί με τη Μαρία είχαν πολύ καιρό πριν, πάνω από ένα χρόνο, μια πολύ όμορφη συνεργασία. Ο Αντώνης έχει μελοποιήσει τραγούδια της Μαρίας Παπάλα Βρανά, η οποία είναι μια αξιολογή ποιήτρια και στιχουργός της Λέσβου. Εγώ με τον Αντώνη συνεργάστηκα πέρυσι σε κάποιες συναυλίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου, οπότε γνώριζα εγώ τον Αντώνη, ο Αντώνης γνώριζε τη Μαρία και μας έφερε σε επαφή. Και έτσι ξεκίνησε μια όμορφη παρέα, μουσική μελωδική παρέα τέλος πάντων, και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε όλοι μαζί όλο το χειμώνα κάποια τραγούδια της Μαρίας. Καινούργια, τα οποία μελοποίησε ο Αντώνης. Και ξεκινήσαμε, κάναμε τις πρόβες μας, μετά τα ηχογραφήσαμε, τα ανεβάσαμε στο YouTube και έτσι σιγά σιγά προχωράμε. Κυρία Βρανά Παπάλα, θέλετε να μας πείτε από πού εμπνέονται τα έργα σας αυτά? Η συγγραφή ενός τραγουδιού δεν είναι πάντα βιωματική. Μπορεί να εμπνευστείς από οτιδήποτε, ακόμα και από την ομορφιά της άνοιξης του καλοκαιριού. Ακόμα και αυτό σε γεμίζει σκέψεις, σε γεμίζει συναισθήματα. Ακόμα και αυτό μπορεί να σου δώσει έτσι το έναυσμα να γράψεις. Είτε ένα τραγούδι, είτε ένα ποίημα, οτιδήποτε. Κάποιες φορές είναι και βιωματικά βέβαια, συμβαίνει και αυτό. Σημασία έχει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, θα έχεις και ένα όμορφο αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον Αντώνη, η συνεργασία μας. Με τον Αντώνη, επειδή προϋπήρξε από τη συνεργασία της Αθηνάς, μας έδωσε να καταλάβουμε έτσι ότι το έχουμε μέσα μας αυτό. Ότι το κουβαλάμε, ότι είναι μέσα στην ψυχή μας. Θεωρώ ότι τα λόγια των τραγουδιών δεν είναι απόλυτα με τη μουσική του Αντώνη και το αποτέλεσμα είναι άψογο κάθε φορά. Γνωρίζοντας λοιπόν και την Αθηνά, της οποίας η Αθηνά ερμηνεύει με την ψυχή της. Δεν ερμηνεύει με τα χείλη της, ερμηνεύει με την ψυχή της. Οπότε αυτό το πράγμα έτσι δίνει ανάσα, δίνει ζωή στους στίχους, στους δικούς μου και τη μουσική του Αντώνη. Δίνει φτερά στα λόγια. Και έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Κύριε Σπούλου, πόσο εύκολο είναι να μελοποιούμε στίχους? Και αν ήταν η πρώτη φορά που το επιχειρήσαμε αυτό? Δεν υπάρχει δυσκολία ή ευκολία στη σύνθεση. Εμένα προσωπικά μου βγαίνει αφόρμητα. Παίρνοντας τους στίχους της Μαρίας και οποιουσδήποτε στίχους, προσπαθώ πρώτα να καταλάβω το νόημα και να δώσω το ανάλογο ύφος της μουσικής που πιστεύω ότι ταιριάζει. Δεν δηλώνω συνθέτης, είμαι ένας μουσικός που διασκεδάζω τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αλλά τελικά ανακάλυψα κι εγώ ότι κάτι έχω μέσα μου και κάτι μπορώ να δώσω. Με τη σύνθεση είχα ασχοληθεί παλιότερα πιο ερασιτεχνικά και πιο απλά, θα το έλεγα, επενδύοντας μουσικές σε σχολικές παραστάσεις θεατρικές και γράφοντας κάποια ένα-δύο πολιτικά τραγούδια. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε ερέθισμα βασικά στίχων για να ασχοληθώ. Απλά έκανα τη δουλειά μου σαν ένας απλός μουσικός και με τη σύνθεση ήρθε η Μαρία και έδεσε το γλυκό που λένε, γιατί είδα κάποιο ενδιαφέρον στους στίχους της. Και αποφάσισα να ασχοληθώ και σας είπα, έβγαινε αθόρμητο ό,τι έβγαινε. Και πολλά τραγούδια τα φτιάξαμε και παρουσία της Μαρίας δηλαδή. Είμαστε σπίτι της, κάναμε πρόβες, μου έδινε τους στίχους, τους κοίταζα 5-10 λεπτά, προσπαθούσα να μπω στο νόημα. Έπαιζα κάποιες μελωδίες, λέω, σ' αρέσει αυτό, ταιριάζει, μου λέγε τη γνώμη της. Δηλαδή υπήρχε η αμεσότητα αυτή του κάνουμε κάτι μαζί. Και αρκετά φυσικά τα έφτιαξα μόνος μου, στο σπίτι μου με την ησυχία μου. Σχετικό αυτό με την ησυχία μου, με τα μωρά που να παίζουν, με το φαΐ που πρέπει να κάνω, με τη γυναίκα δίπλα. Όλα μαζί τα κατάφερα όμως. Και βγήκε ένα αποτέλεσμα, πιστεύω, όχι παραπάνω από αξιοπρεπές. Γιατί υπάρχουν ειδών και πολλών ειδών τραγούδια που ακούω τα τελευταία χρόνια, τα οποία και στιχουργικά και μελωδικά δεν μου λένε πολλά πράγματα. Γιατί έχω μια εμπειρία 37 χρόνων στη δουλειά, με τη μουσική που ασχολούμαι, κάνω μόνο αυτό το πράγμα. Και δεν έχουν να μου πουν τα τελευταία χρόνια κάτι, τα τραγούδια που ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Και ανακάλυψα στο γράψιμό μου, το συνθετικό, στο γράψιμό της Μαρίας, το στιχουργικό, ότι υπάρχει
κάτι το παλιό, το οποίο σε φέρνει και με σύγχρονες μελωδικές γραμμές, να το πούμε έτσι, και στίχους. Έχει, είναι ένα πάντρεμα, το πούμε, κάτι του παλιού με το σύγχρονο. Και πιστεύω ότι εκεί θα είναι η όποια επιτυχία κάνουμε. Και το κάτι διαφορετικό. Πόσα τραγούδια έχουν γεννηθεί μέχρι τώρα? Το γεννηθεί μου, μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι κάποια τραγούδια από τον πρώτο κύκλο που κάναμε με τη Μαρία, γύρω στα 12, τα οποία κάποια τα είπα εγώ, κάποια άλλη, μια άλλη ερμηνεύτρια. Με την Αθηνά έχουμε κάνει γύρω στα 5 νομίζω ή 6 δικά της και κανένα 2 ακόμα δικά μου. Δηλαδή σύνολο γύρω στα 25 πρέπει να είναι περίπου. Φυσικά υπάρχει και συνέχεια. Και με την Άθηνα ξεκινήσουμε και άλλα τραγούδια και με κάποιους άλλους καλλιτέχνες, επαγγελματίες και εμείς, και προχωράμε. Αθηνά, πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που με τη φωνή σου συντελείς το να δημιουργηθεί ένα καινούριο τραγούδι? Να σου πω καταρχάς ότι τραγουδώ σχεδόν από το 2000, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορα φεστιβάλ και σε διάφορες εκδηλώσεις και όλα αυτά, με διάφορες ορχήστρες, άλλοτε παραδοσιακά, άλλοτε έντεχνα, άλλοτε και λαϊκά. Πώς αισθάνομαι τώρα ερμηνεύοντας τα τραγούδια της Μαρίας? Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη φορά που ηχογραφώ τραγούδια καινούρια, ολοκένουρια, με καινούριο στίχο και καινούργια μουσική, μελοποιημένα. Τα τραγούδια της Μαρίας μου κάνουν μέσα στο μυαλό μου εικόνες. Πραγματικά, όταν το ερμηνεύω το κάθε κομμάτι, το κάθε τραγούδι, νιώθω ότι είμαι μέσα και με ταξιδεύει ή το ταξιδεύω, το ζω. Αυτό. Μου δημιουργούν εικόνες, μου δημιουργούν συναισθήματα, τα οποία προσπαθώ να αποδώσω ή μάλλον δεν ξέρω αν προσπαθώ, μου βγαίνουνε αυθόρμητα. Και νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω πολύ όμορφα γι' αυτό. Γενικώς όταν τραγουδάω νιώθω όμορφα. Και ένα παραπάνω με τους συγκεκριμένους στίχους και τη συγκεκριμένη μουσική. Θέλω να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Αθηνά, ότι ταξιδεύει με τους στίχους μου. Θέλω να πω πώς νιώθω εγώ. Εγώ λοιπόν τα λόγια μου, τους στίχους μου, τους νιώθω ασπρόμαυρα δειλινά. Και με τη φωνή της Αθηνάς παίρνουν χρώμα. Η επόμενη ερώτηση που θα έκανα είναι η εξής. Αν σας έβαζαν να επιλέξετε ένα από όλα αυτά τα τραγούδια, ποιο θα ήταν και γιατί? Αγαπημένο λοιπόν τραγούδι δικό μου είναι τα Ασπρόμαυρα Πανιά, το οποίο το ερμηνεύει φυσικά η Αθηνούλη από εδώ. Το ταξίδεψε, γιατί το τραγούδι μιλάει για καράβια, μιλάει για θάλασσες, μιλάει για ταξίδια. Για τα πλοία που πάνε και έρχονται με τα λευκά πανιά, με ρότα τις ευχές. Αλλά εγώ θα πω ότι η ερμηνεία της Αθηνάς του έκανε ακόμα πιο μακρινά ταξίδια. Του έδωσε έτσι ούριους ανέμους. Οπότε καταλήγω και λέω ότι το τραγούδι που και με αντιπροσωπεύει σαν χαρακτήρα και μου αρέσει περισσότερο είναι τα Ασπρόμαυρα Πανιά. Επίσης, ένα δεύτερο τραγούδι που μου αρέσει, το οποίο το ερμηνεύει ο Αντώνης και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, είναι το Καβαδίστικο, όπως το λέει εκείνος, και έχει τίτλο «Το Μπάρκο». Είναι ένα τραγούδι, θα τολμήσω να πω σε εισαγωγικά, με ποιότητα. Ένα τραγούδι που ο Αντώνης έχει δώσει κομμάτια της ψυχής του και στη μελοποίηση, αλλά και στην ερμηνεία. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι και λίγο του πιο ερωτικού, μ' αρέσει πάρα πολύ η Νοσταλιά, που είναι ένα τραγούδι και ερωτικό, αλλά και ενθουσιώδες ταυτόχρονα, γιατί κακά τα ψέματα, ένας ερωτάς σε ανανεώνει, σε ενθουσιάζει, σου δίνει πλάνο και όνειρα. Και η Νοσταλιά είναι πραγματικά ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ακούς τη στίχο, η νοσταλιά από τα χείλη σου κύλησε στο λαιμό μου. Είναι υπέροχο, είναι πραγματικά υπέροχο. Και είναι πολύ όμορφο τραγούδι, όπως κι όλα βέβαια. Να συμπληρώσω κι εγώ, ναι. Και μέθησε τον πόθο μου και άναψε τον καημό μου. Έτσι, έτσι. Δρόμος ανοίγει στο κορμί, φιλί που ταξιδεύει. Έτσι. Και μες τη νύχτα μυστικά... Το σώμα μου παιδεύει. Το σώμα ναι. μου παιδεύει. Ακριβώς. Μα, δηλαδή, πραγματικά, η Μαρία γράφει μαργαριτάρια. Είναι πολύ αισθησιακό τραγούδι. Είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ναι. Το δικό μου αγαπημένο τραγούδι, εδώ
πάμε στα δύσκολα τώρα λίγο. Πραγματικά δεν μπορώ να επιλέξω. Και από κάποιο θεατρικό ήταν όλοι τους παιδιά μου. Πραγματικά είναι όλα τα τραγούδια παιδιά μου και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, γιατί όλα μα όλα έχουν τη δικιά τους ιδιαιτερότητα. Είναι, να σας το πω απλά, από χασάπικο, μπαλάντα, ροκ, καρσιλαμά που τους λέτε εσείς εδώ οι Μυτιλινοί, γιατί εγώ με δηλώσω ότι δεν είμαι Μυτιλινιός, κατάγομαι από άλλο μέρος, την Πελοπόννησο, το Κιάτο Κορινθίας, αλλά είμαι 15 χρόνια στο νησί και έχω εντοπιστεί και εγώ, έχω γίνει λέσβιος. Είναι λοιπόν διαφόρων ειδών ρυθμοί, ήχοι, μελωδικές γραμμές. Έχει κάτι, το καθένα έχει την ιδιαιτερότητά του. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Υπάρχουν έτσι 2-3 που με αγγίζουν περισσότερο. Εντάξει, θα το πω. Ένα βασικά θα πω. Της μοναξιάς στέγια σε μια. Ένα έτσι, τραγούδι που μιλάει για μοναξιά. Δεν με αντιπροσωπεύει 100%. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου κάνει ένα μεγάλο κλικ αυτό το τραγούδι. Και είναι από τα πρώτα που έγραψα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς βρίσκουμε αυτή τη συλλογή στο YouTube και αν πρόκειται να παρουσιάσετε τη δουλειά αυτή σε κάποια εκδήλωση. Όλα τα τραγούδια και του πρώτου κύκλου και τα καινούργια που έχουμε κάνει με την Αθηνά και με κάποιους άλλους δύο ερμηνευτές πιο καινούριους υπάρχουν στο YouTube, στο κανάλι κυρίως της Μαρίας, το οποίο είναι Μαρία Βρανά Παπάλα στα ελληνικά και στο δικό μου Αντώνης Πούλος στα Greeklish. Όχι όλα όμως. Στις Μαρίες είναι όλα. Τώρα, τα τραγούδια και όλη η δουλειά σκεφτόμαστε να παρουσιαστεί σε κάποιο χώρο μέσα στο φθινόπωρο. Θα είναι σχεδόν όλα τα τραγούδια που έχουμε κάνει, σχεδόν όλα μάλλον, σχεδόν. Γιατί είναι τεχνικοί λόγοι πιο πολλοί που δεν μπορούν να υποθούν όλα. Αλλά θα το παλέψω να υποθούν όλα όμως. Κάπου στο φθινόπωρο. Τώρα η ημερομηνία ακριβώς δεν ξέρω. Πόσο τελικά εύκολο είναι να συνεργαζόμαστε με δύο γυναίκες που όπως διαπιστώνουμε έχουν έντονες προσωπικότητες. Για μένα πραγματικά είναι ευχαρίστηση. Μπορεί να είναι έντονες προσωπικότητες, αλλά υπάρχει αυτό το δέσιμο μεταξύ μας. Υπάρχει συνεννόηση και η αγάπη και η ψυχή για αυτό που κάνουμε και πραγματικά νιώθω ευτυχής. Πριν κλείσουμε λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Ανδρονίκη και την Ελένη, τη δημοσιογράφο και την ηχολήπτρια από την εφημερίδα Εμπρός που μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τη δουλειά μας, να μιλήσουμε για αυτό που κάνουμε, για αυτό που αγαπάμε και γι' αυτό το κάνουμε κιόλας, επειδή το αγαπάμε. Και να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Δεν έχουμε συχνά αυτή την ευκαιρία. Η επαρχία είναι λίγο αποκομμένη και δεν μας δίνει συχνά τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τη δουλειά μας και να τη βγάλουμε προς τα έξω, να τη γνωρίσει ο κόσμος. Ανδρονίκη μου, πραγματικά σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και είσαστε εδώ μαζί μας και είμαστε μια όμορφη παρέα. Στο Επανιδύν, στην παρουσίασή μας λοιπόν, την επίσημη, θα σας καλέσουμε να τα χαρείτε κι εσείς από κοντά τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.